Είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άρα, σας και φεύγω. Πάω στην άλλη τέχνη. Στην τέχνη του κινηματογράφου. Η τέχνη Αλέξανδρε του κινηματογράφου Λιζάδο. Είναι εδώ και σε περιμένει. Γεια σου τέχνη. Πώς είσαι. Τώρα που απέκτησε και την νέα ιδιότητα. Να δω, σήμερα έχω μονόκερο. Έχεις ένα μονόκερο drama queen όμως έτσι. Αν είναι drama queen, ναι, νόμιζα ότι είναι το χωριστικό το γνωστό. Μ' αρέσει ο μονόκερο και μονόκερος και drama queen. Ναι, ήταν. Συγχαρητήρια για την επιλογή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε τα μπλουζάκια με το φαγητό πρέπει να φεύγουν. Έκανες μπάνια, Αλέξανδρε. Υπονοείς ότι βρέθηκα λίγες παραπάνω ώρες στο μπαλκόνι μου και δούλευα με τον υπολογιστή και πήρα το μαύρισμα του μπαλκονιού. Εντάξει, το δέχομαι. Είδες λοιπόν. Τότε πήγαινε με αφού έχεις βλέψει τόσο πολύ. Θα σε πάω σε ένα παράθυρο κοντά στη θάλασσα όμως. Ναι. Γιατί εκεί θα πάμε. Ναι. Μιλάμε λοιπόν για μια ταινία η οποία γυρίστηκε πριν από 2 χρόνια στην Ελλάδα, ναι. Ισπανοελληνική παραγωγή. Και γιατί δεν έπαιξε. Τώρα παίζει, γι' αυτό. Δεν έπαιξε εγώ. Γιατί δεν έπαιξε. Δεν σε γνώριζα. Δεν σε γνώριζα τότε και από εκεί ξεκινάνε οι καντεμιές της ζωής. Τώρα όμως όλα θα φτιάξουν από εδώ και κάτω. Πρόκειται για μια πραγματικά συγκινητική, ανθρώπινη και με ουσία ταινία. Η ιστορία μιας γυναίκας η οποία θα έρθει αντιμέτωπη με τον καρκίνο και θα αποφασίσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής της να τις περάσει σε ένα νησί στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η μετάβασή της είναι και μια αναγέννηση. Γιατί ο χρόνος που επιλέγουμε να ξαναζήσουμε ή να επιλέξουμε καινούριους στόχους για τη ζωή μας δεν περιορίζεται ποτέ από αυτό το οποίο κάποιος άλλος έχει θεωρήσει για εμάς ότι είναι το τέλος. Το τέλος είναι μια πολύ σχηματική έννοια. Μια συγκλονιστική ταινία, ο Ακύλας Καραζήσης βρίσκεται μαζί με την μούσα του Πέδρου Αλμοδόβαρ, την Έμα Σουάρες. Τι ωραία. Και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο δέσιμο. Είναι από τις ταινίες που το μπέρδεμα από τις γλώσσες γίνεται με τόσο όμορφο τρόπο που είναι σαν να υπάρχει μια προσπάθεια επικοινωνίας πέρα από την προσπάθεια επικοινωνίας των ηρώων, την πρακτική, μια πολύ πιο ουσιαστική. Του συνάντησα όλους στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Ναι, στην αγαπημένη μας Ντονόστια. Και εκεί μου είχαν μιλήσει με πολύ γλυκά και ζεστά λόγια για την φιλοξενία στην Ελλάδα, για τα προγράμματα υποστήριξης του κινηματογράφου και των διεθνών συμπαραγωγών, αλλά φυσικά και τον Ακύλα Καραζήση. Τον Ακύλα Καραζήση, συγγνώμη τώρα, αλλά όλοι οι άνθρωποι του χώρου και όλοι οι μαθητές του και όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του, το λατρεύουν. Καθόλου αδικαιολόγητα. Βλέποντας την ερμηνεία του ότι θα τον αγαπήσεις και μέσα από την οθόνη, ακόμα και να μην τον γνωρίζεις προσωπικά. Για πήγαινε με ταξιδέψε με. Ας ταξιδέψουμε στο βίντεο. La verdad es que prácticamente no conocía a Grecia, pero ha sido una aventura y ha sido el descubrimiento de un lugar maravilloso como es la isla de Nisiros. Hemos trabajado muy a gusto, en mucha armonía con todo el equipo de Heretic, con el equipo que participaba en la película. Y es un lugar muy especial para mí. Se ha convertido en un lugar... Pues en un lugar que me llevo en mi baúl de tesoros, ¿sabes? Esa isla. Es el lugar de la isla de Nisiros se convirtió también en un personaje dentro de la película. El paisaje es un protagonista en la película. Muchas gracias por la esponja. Es muy bonita. De nada. Bueno. Reconozco que el trabajo que hice en Grecia, por todo el trabajo que estaba haciendo del personaje, emocionalmente yo estaba a flor de piel, estaba con el corazón abierto. Entonces lo que me encontré en Grecia fue una cosa tan maravillosa. Yo vine enamorado de Grecia, de la gente, de la sencillez. Es como que tengo una sensación de algo relacionado con el corazón, precisamente, con algo más emocional, con Grecia en general y con la gente... Que estuve trabajando ahí, que más allá del trabajo fue algo mucho más, ¿no? Algo mucho más de ir de la mano y vamos a contar una historia a todos, ¿no? Aunque el que estaba con los cables, moviendo el travel, en lo que sea, al final éramos todos una piña y yo me quedo con eso. ¡Hola! ¡Hola! I didn't know anything about the comedy until Carnaval was talking me about this, and I know they have their support, and they have Cosmote, they have the Greek National Film Center, and ECOMI is a part of, I suppose, it's a good politic to help the films. He hablado con médicos. Perdona. Tenía que habértelo dicho. Soy una idiota. Es mejor que hablar con mi hijo. Para Caló, Calimera, Efcaristópoli,
La verdad que con Aquilas, Aquilas me enseñaba griego. Sí, sí, fue un placer trabajar con Aquilas. Le mando un beso muy fuerte. Y me da mucha pena que no haya podido venir aquí al festival, pero nos encontraremos en Tesalónica. Kalinista. Kalinista. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es que sabes español? Ameriquí. Cara, this is incredible for me. I like so much this man from the beginning when we were making the casting. There were a lot of very good options in Greece. I remember we saw very, very good people, but Aquilas from the beginning brought me and I say, oh, this is a man. This is the man I would like to be, you know? I would like to be like, all the times I see the movie, when at the end of the movie, Stefano is singing the song to Maria, and when he finished the song, and Aquila make this movement with the head and continues looking at her, when I think, I say, I respect so much this man. Ευχαριστόπολη, καληνύχτα, καλησπέρα. Para mí la ventana en la película es un símbolo. ¿Qué es la ventana para ti en la película? Para mí la ventana es pues una mirada introspectiva, donde puedes, donde uno se encuentra con uno mismo. Τώρα ο Αλέξανδρος ότι την Ελλάδα την κινηματογραφούν καλύτερα οι ξένοι. Ναι, γιατί είναι σαν να βλέπεις κάτι το οποίο είναι ανίκιο. Νομίζω εσύ το είπες καλύτερα από όλους μας. Αυτό το οποίο μας γοητεύει όταν πηγαίνουμε σε μια ξένη χώρα, μπορούμε και εμείς να πάρουμε και μια τυχαία φωτογραφία με το κινητό μας και να πει κάποιος ντόπιος τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, τι ωραία φωτογραφία, τι ωραία ματιά. Αυτό που δεν βλέπεις κάθε μέρα και δεν το θεωρείς δεδομένο, όπως λέει και ένα τραγούδι, γιατί αυτά που έχουμε ποτέ δεν τα εκτιμάμε, τα θεωρούμε σίγουρα και τα παραπετάμε. Κολλάει πάρα πολύ σε αυτή την ταινία, που είναι μια ταινία που σας προτείνουμε. Και πάλι έβγε. Την προβάλλουν μαζί με την ταινία Πάρη, που επίσης σας προτείνουμε. Σύντομα θα σας μιλήσουμε και για αυτή, μια ελληνική ταινία που βρέθηκε στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Αλλά πιο σύντομα θα έχουμε το Θανάση Πατριαρχέα μαζί μας. Φύγετε λίγο και επανέλθετε πολύ σύντομα, πολύ σύντομα.